Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, παιδιά? Ελπίζω να είστε καλά. Ελπίζω να ξεκινήσετε τη εβδομάδα σας καλά. Είμαι σίγουρη ότι με βλέπετε κομμάτια, γιατί είμαι. Ξεκίνησε μια Δευτέρα με τρομερή κούραση. Αυτά που κάνουν κράτσα κρούτσα είναι τα ψώνια μου, διότι δεν έχω κουράγιο να τα τακτοποιήσω. Έβαλα τα παιδιά για ύπνο και έκατσα μισή ώρα με κινητά κλειστά, υπολογιστές κλειστούς, φώτα κλειστά, να ηρεμήσω το κεφάλι μου, να ηρεμήσω τα μάτια μου. Πολλές άρρωστες συνάδελφοι στη δουλειά, πολλά παιδιά τα οποία φωνάζουν τείχος αύριο, πολλά παιδιά τα οποία είναι τόσο πολύ ζωηρά, που πραγματικά λες πώς θα τη βγάλω τη μέρα σήμερα. Σε διαβάσει. Πραγματικά, παρόλο που έχω αλλάξει το ωράριό μου και κάθε Δευτέρα με Πέμπτη δουλεύω από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3:30 το μεσημέρι, Παρασκευή δουλεύω λίγο πιο πολύ, αλλά δεν με πειράζει. Παρόλο λοιπόν που ξύπνησα κανονικά το πρωί 7 παρά και μπορώ να πω ότι μια χαρά ξύπνησα, ξεκούραστη και όλα τα υπόλοιπα. Πήγα παιδιά στη δουλειά και λέω πώς θα τη βγάλω μέχρι τις 3:30 ώρα. Ήμουν σε φάση κατά τις 2:30 που έφυγε η συνάδελφος, γιατί η κοπέλα έπρεπε να φύγει, αυτό είναι το ωράριό της, και ήμουνα με 11 παιδιά μόνη μου. Δεν μπορούσα να τα συγχρονίσω, γιατί είναι κάποια παιδιά τα οποία είναι ένα παιδί, κάνει για πέντε. Δεν, δηλαδή, ήρθε μια μαμά και μου λέει, είστε καλά. Τι λέω, καλά είμαι γενικά στην υγεία μου, δόξα τω Θεώ. Αλλά αυτή τη στιγμή της λέω, δεν μπορώ να επικοινωνήσω, γιατί είναι όλα τα παιδιά κολλημένα πάνω μου, όλα τα παιδιά από το άλλο τμήμα κάνουν φασαρία. Πώς να σας το πω, στο διάδρομο είχαμε βγει όλοι έξω, γιατί ήμασταν δύο κοπέλες για 21 παιδιά. Δεν υπάρχει αυτό. Και της λέω, δεν μπορώ να επικοινωνήσω μαζί σε αυτή τη στιγμή, το μυαλό μου έχει κλατάρει. Μου λέει, το καταλαβαίνω, μου λέει, το βλέπω καταρχάς. Της λέω, ευχαριστώ πολύ, πήγα να πω καλό Σαββατοκύριακο εδώ μεταξύ εγώ. Αλλά της λέω, θα τα πούμε λέω αύριο. Ναι. Μου έκανε και ένα πισωγύρισμα η κόρη μου το πρωί. Γενικά με την κόρη μου στο σχολείο τα πάμε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή με βλέπει, ας πούμε, στις σκάλες. Γεια σου μαμά μου, σ' αγαπώ και τα λοιπά. Μόνο σου δώσω ένα φυλάκι. Μου δίνει το φυλάκι και φεύγει. Πάει στους φίλους να παίξει σήμερα. Δεν ξέρω τι την έπιασε. Ξαφνικά και στις σκάλες δεν ξεκόλαγε από πάνω μου. Εγώ να έχω τα παιδιά, να φωνάζω ότι η παιδιά είναι η κόρη μου εδώ μαζί μου. Ας έρθει κάποιος δάσκαλος να την πάρει. Κανένας, οκ. Και περάσαμε κι αυτό. Ίσως φέρει κάρε λόγω έλλειψη προσωπικού που έπρεπε να πάει το πρωί το παιδί σε άλλο τμήμα. Δεν μπορούσα να κάνω κάτι γι' αυτό. Τέλος πάντων, τι κάνετε? Να σας δείξω τι θα φάω σε λίγο. Τα έφτιαξα με την Τζοσελίν χθες το πρωί, διότι το μεσημέρι ήμασταν καλεσμένοι, η Τζοσελή δηλαδή, σε ένα πάρτι μασκέ. Έκανε ένα χωριτσάκι από το νηπιαγωγείο και πήγαμε στο Γερμανικό θέατρο. Όλα τα παιδάκια ντυμένα, σίγουρα 1.000 άτομα. Δεν κάναμε μόνο εμείς πάρτι, όπως καταλαβαίνετε, κάναμε κι άλλοι. Φανταστικά, δεν είχαμε ποτέ στο Γερμανικό θέατρο. Ήταν πάρα πολύ ωραία να πάτε όσοι μένουν στο Μόναχο. Πολύ ωραία. Και τώρα. Τώρα κακός εγώ που το φάω αυτό, αλλά δεν είναι πολύ γλυκό, δεν είναι. Φτιάξαμε χθες με τον Τζοσελίν κορμό σοκολάτας. Δεν έχω βάλει μέσα ζάχαρη, έχω βάλει κακάο, βούτυρο, μπισκότα. Χτύπησα το βούτυρο με το κακάο, να γίνει κρέμα δηλαδή, και τα ανακάτεψα αυτό. Δεν έχω βάλει ζάχαρη, δεν ήθελα να βάλω ζάχαρη. Πάω πολύ καλά με την ψωρίαση πίσω. Εντάξει, την έχω τη φαγούρα μου. Αλλά δεν έχω αυτό το κακό το πράγμα που ήθελα να βγάλω το δέρμα μου στην κυριολεξία.
Και που λέτε πήγαμε στο πάρτι, όλα τα παιδάκια αντιμένα. Μου κάνει ένα πράγμα πάρα πολύ κακή εντύπωση. Μας είχε πει η μαμά του παιδιού να συναντηθούμε όλοι μια τάδε ώρα έξω από το θέατρο. Πήγαμε και η μόνη μαμά που έκατσε με το παιδί της ήμουν εγώ. Όλοι οι άλλοι γονείς αφήσαν τα παιδάκια και φύγανε. Και τώρα, είχαμε 10 παιδιά ή 9. 9 παιδιά. Το ένα ήταν υπό τη δική μου ευθύνη, δηλαδή το παιδί μου. Και τα υπόλοιπα ήταν υπό την ευθύνη της μαμάς, του παιδιού που έκανε το πάρτι. Και σε κάποια φάση, ενώ πήγαμε σε κάποια φάση στο εστιατόριο, όχι στο εστιατόριο, στο μπουφέ εκεί, να πάρουν τα παιδιά ντόνας και τα λοιπά που τρώγανε, μου λέει η μαμά του παιδιού, μου λέει, ευτυχώς, μου λέει, που είσαι μαζί μου, μου λέει, γιατί δεν θα τα βγάλω πέρα. Της λέω, πόσο αφήσαν τα παιδιά και φύγανε, λέω, γιατί το δέχτηκες αυτό. Γερμανίδα. Εγώ δεν υπήρχε περίπτωση να αφήσω το παιδί μου σε πάρτι μόνο του. Δεν μιλάω σε σπίτι. Να πεις, εντάξει, και είναι στο σπίτι, είναι εκεί, ξέρω, θα κλείσει η πόρτα, ξέρω ποιοι είναι μέσα και τα λοιπά. Που και πάλι δεν θα το άφηνα, αλλά θέλω να σου πω. Τώρα στο γερμανικό θέατρο με τόσα άτομα μέσα, ξένους, χαμός, χάνει το παιδί τη μάνα και η μάνα το παιδί. Εμείς πολλές φορές χαθήκαμε με τα άλλα τα παιδιά, αλλά εγώ είχα την Τουσελίνη πάντα το χέρι της. Είπα, Τουσελίνη, δεν θα με αφήσεις ούτε ένα δευτερόλεπτο, γιατί εδώ μέσα άμα χαθείς, τελείωσε. Σίγουρα κάποιος θα σε βρει και θα πάρει το μικρόφωνο και θα πει ότι η Τουσελίνη είναι εδώ, ψάχνει τη μαμά της και τα λοιπά, ναι. Αλλά και πάρει εγώ τώρα αυτό το πράγμα. Δεν υπήρχε περίπτωση τώρα να βάλω το παιδί μου σε αυτή τη διαδικασία τρόμου και πανικού, τύπου πού είναι η μάνα μου. Ψάχνω τη μάνα μου και να κλαίει και την ξέρω την Τουσελίνη. Είναι φοβητσιάρα, όπως ήμουν και εγώ παιδάκι, την ξέρω. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρίσκω το παιδί να πει σε αυτή τη διαδικασία. Με αφορμή λοιπόν αυτό, ήθελα να πω ότι τα παιδάκια δεν τα αφήνουμε στη μαμά να τρέχει από εδώ και από εκεί και να την πιάνει πανικός. Δεν τα αφήνουμε τα παιδάκια έτσι, έτσι, να είμαστε λίγο υπεύθυνοι. Και εγώ θέλω το χρόνο μου, πιστέψτε με. Να χαλαρώσω την Κυριακή μου, ίσως να δω τον άντρα μου, να πάμε το καφέ μας, να πιούμε δυο μας ένα καφεδάκι που δεν γίνεται ποτέ αυτό εδώ. Αλλά όχι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν μιλάω να αφήσω τα παιδιά στη γειτόνισσα δύο ώρες που δεν το έχω κάνει ποτέ. Αν η γειτόνισσα με βλέπει μπορεί να το επιβεβαιώσει αυτό. Μία φορά το έκανα και αυτό γιατί έσπασα το χέρι μου και έπρεπε να πάω στα επίγοντα. Και έπρεπε αναγκαστικά να κρατήσουν τα παιδιά γιατί δεν είχα που άλλο να τα αφήσω. Και μιλάμε για βράδυ, γύρισαμε από το νοσοκομείο 2 ώρα το πρωί. Μόνο τότε το έχω κάνει. Δεν έχω ξαναβήσει τα παιδιά μου. Οπότε να προσέχουμε λίγο και να σεβόμαστε και λίγο το άγχος του άλλου και το νιάξιμο του άλλου και τον πανικό του άλλου σε περίπτωση που χάσει ένα παιδάκι, αν δεν πήγαινε ψάξε βρέστο. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω. Ήθελα να τονίσω αυτό μέσα από αυτό το βίντεο. Να έχουμε και λίγο έτσι το μυαλό μας στο κεφάλι μας, εμείς οι μαμάδες. Αυτά. Τώρα την επόμενη Κυριακή έχουμε πάρει πάρτι, αλλά είναι από τον Ηρακλή, από το τμήμα του Ηρακλή, ο κοριτσάκι. Νομίζω έχω την εντύπωση από την κάρτα που θυμάμαι ότι θα το κάνουν σε σπίτι, αλλά και πάλι εγώ δεν πρόκειται να φύγω από το παιδί σε καμία περίπτωση. Το παιδί θα θέλει να κάνει τα τσίσα του. Εγώ δεν επιτρέπω σε κανέναν άλλον να συνοδεύσει το παιδί μου στην τουαλέτα. Εκτός από μένα, τον άντρα μου, τη μάνα μου και την πεθερά μου. Κανένας, ρητά. Μπορεί να με πείτε υπερβολική, το ξέρω, αλλά όχι. Όχι. Προτιμώ να πάω με το παιδί μου, να κλείσουμε την πόρτα. Και αυτό. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω. Φιλάκια πολλά. Ελπίζω η εβδομάδα να μας βρει με λιγότερο στρες και λιγότερη κούραση. Ελπίζω η Δευτέρα να ξεκίνησε πιο χαλαρά, να γελάσατε πολύ, να περάσατε έτσι όπως θέλετε να περάσετε τη μέρα σας. Εγώ όπως βλέπετε είμαι κομμάτια, τώρα θα περάσω το βίντεο στον υπολογιστή, θα φάω κάτι, μάλλον λίγο κορμό θα φάω, δεν θα σας πω ψέματα, και θα πάω να κοιμηθώ γιατί κοιμάμαι όρθια, ειλικρινά. Απλά ήθελα να κάνω το βίντεο για να μην χανόμαστε. Λοιπόν, να είστε καλά, φιλάκια πολλά και καλή εβδομάδα. Σας φιλώ.